Με κλιμάκωση των μέτρων στην Φαρέτρα εν ώψη τη αυριανή Γενική Συνέλευση τη Πασινό, οι νοσηλευτέ οδεύουν προ την τρίτη εβδομάδα απεργία, διεκδικώντα ικανοποίηση των ετοιμάτων του. Χθε, σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τη Πασινό, μαζί με τι επαρχιακέ επιτροπέ, έχει αποφασιστεί όπω προθυθεί πρόταση ε, στην αυριανή Γενική Συνέλευση προ τα μέλη μα για κλιμάκωση των μέτρων. Στον απεργιακό χώρο μπαίνουν και οι πενταμελεί επαρχιακέ επιτροπέ των δημόσιων νοσηλευτηρίων, οι οποίε θα απέχουν των καθηκόντων του ω προσωπικό ασφαλεία και θα βρίσκονται εντό των νοσοκομείων, προκειμένου να επιλύουν προβλήματα που αναδύονται. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Συντεχνία έχει προχωρήσει στη δημιουργία Απεργιακού Ταμείου Αλληλεγγύη. Μπορούν να προσφέρουν όλα τα μέλη μα, οργανωμένο ασύλλογα ή και πολίτε, για τυχόν ανάγκε οι οποίε μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τη απεργίας και αφορούν τα μέλη μας. Το Υπουργείο Υγείας πάντως μελετά το ενδεχόμενο πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού μέσω αγοράς υπηρεσιών προκειμένου να καλύψει τα κενά που δημιουργεί η επαόριστον απεργία των νοσηλευτών. Επικίνδυνη χαρακτηρίζει την κίνηση η Πασινό. Θα είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών των οποίων βρίσκονται εντός των νοσηλευτηρίων και θεωρούμε ότι το κράτος θα πρέπει να κάνει σκέψη. σκέψεις. Ανειδίκευτον και μη εμπειρών προσωπικών επιβαρύνει περισσότερο το φόρτο ενεργασία του προσωπικού ασφαλεία, γιατί θα πρέπει να εκπαιδευτεί το συγκεκριμένο προσωπικό εντό των νέων θαλάμων. Στο μεταξύ, ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Πασινό και Υπουργείου Υγεία για ρύθμιση του προβλήματο αναλαμβάνει ο πρόεδρο τη Παγκύπρια Ομοσπονδία Πασχόντων και Φίλων. Ο Μάριο Κουλούμα θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τη Συντεχνία και ακολούθω με τον Γιώργο Παμπορίδη. Παράλληλα, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η ρύθμιση των απεργειών σε ζωτικού τομεί τη οικονομία διαμήνυση από την πόλη Χρυσοχούσο Αβέρω Βνεοφίτου.